Έκκληση για ψυχραιμία συστήνει το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η χώρα μας είναι σε ετοιμότητα για την έξαρση του κορονοϊού. Ενημέρωσα μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς τον Πρωθυπουργό για τα επιδημιολογικά δεδομένα του νέου κορονοϊού, τις εξελίξεις γεωγραφικές επιδημιολογικές σε σχέση με την Ιταλία και τις υπόλοιπες χώρες. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχουμε διαχειριστεί επιτυχώς μέχρι σήμερα όλα τα επίπεδα περιστατικά. Ήθελα, κυρίες και κύριοι, να σας παρακαλέσω για μία ακόμη φορά να συμπεριφερθούμε όλοι με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και με επαγγελματισμό. Ο συγκεκριμένος ιός προσομοιάζει τον ιό μιας σοβαρής γρίπης, μια σοβαρή γρίπη, και έτσι αντιμετωπιστεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπάρχουν τα γεωγραφικά δεδομένα και της Ιταλίας και μας λένε οι λοιμοξιολόγοι ότι ενδεχομένως αυξάνει και η πιθανότητα να έρθει στη χώρα μας. Η χώρα είναι θωρακισμένη, έχει 13 νοσοκομεία αναφοράς, έχει όλα τα νοσοκομεία της ετοιμότητα, έχει τα κέντρα υγείας, έχει το ΕΚΑΒ, έχει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, έχει την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και Ειδικών Επιστημόνων που προείσταται ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος και το απόγευμα από το Υπουργείο θα κάνει εκτεταμένες ανακοινώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνουμε σοβαρά, σωστά και θεσμικά τους πολίτες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το τηρήσουμε όλοι αυτό με θρησκευτική ευλάβεια. Σας ευχαριστώ.